Φωτιά έχουν πάρει τις τελευταίες μέρες τα μέσα ενημέρωσης στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου με ένα non-paper που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ σχετικά με τον EastMed. Οι ΗΠΑ από το συγκεκριμένο κείμενο φαίνεται να μην υποστηρίζουν την κατασκευή του αγωγού, κυρίως για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. Σύμφωνα με ελληνικά μέσα ενημέρωσης, το ανεπίσημο αμερικανικό έγγραφο αναφέρει πως το εν λόγω έργο προκαλεί επίσης εντάσεις στην περιοχή και ως εκ τούτου πολλοί εύλογα κάνουν λόγο για ενδοτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στις απαιτήσεις της Τουρκίας, που είναι επίσης αντίθετη με την κατασκευή του αγωγού. Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, στο λογαριασμό της στο Twitter, ανέφερε πως το non-paper παρατίθενται τρεις λόγοι για τη μη παροχή διπλωματικής στήριξης στον EastMed. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ενεργειακή μετάβαση και στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έλλειψη οικονομικής και εμπορικής βιωσιμότητας και η δημιουργία εντάσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο tweet της δημοσιογράφου απάντησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. «Λένα, όπως ξέρεις, δεν σχολιάζουμε γενικά τις ιδιωτικές διπλωματικές μας δραστηριότητες. Αλλά αυτή η αναφορά παρουσιάζει λάθος την ατζέντα μας, η οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη περιφερειακών διασυνδέσεων, που είναι οικονομικά βιώσιμες και προωθούν κοινούς κλιματικούς στόχους. Η δημοσιογραφική ομάδα της Αθήνας έχει περισσότερα», έγραψε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Ως Nemesis HD, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό το έγγραφο την κατασκευή του αγωγού και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς η κατασκευή του EastMed προκύπτει από συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, χωρίς οι ΗΠΑ να έχουν κάποιο πρακτικό ρόλο στο συγκεκριμένο έργο. Αφήνουμε σε εσάς το σχολιασμό των γεγονότων και θα επανέλθουμε με σχετικό βίντεο αν υπάρξουν εξελίξεις. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.